έχω κουραστεί να νιώθω μόνος μου όλη την ώρα, ρε φίλε. Είτε η αιτία είμαι εγώ, είτε δεν είμαι. Έχω κουραστεί να φεύγουν όλοι, ρε φίλε. Κάτι πρέπει να γίνει, έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί να ξυπνάω κάθε μέρα, ρε φίλε, και να νιώθω σαν να θα... και να νιώθω σαν να είμαι μόνος μου πάνω σε αυτή τη γη, ρε φίλε. Έχω κουραστεί πραγματικά, μερικές φορές δεν λέω. Φταίω. Φταίω εγώ, τις περισσότερες φορές εγώ φταίω. Εσείς φαίνονταστε όμως ότι δεν μου δίνουν καμιά δεύτερη ευκαιρία να διορθώσω τα πράγματα, ρε φίλε. Έχω κάνει τόσο πολλές μαλακίες. Έχω κάνει τόσο πολλά πράγματα που μετανιώνω φουλ. Και θα μου πεις τώρα, δεν είναι όμως ο άλλος το κεφάλι σου να ξέρει τι μετανιώνεις και τι δεν μετανιώνεις. Και εμένα λογικό μου φαίνεται. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να κάνω. Δεν έχω, έχω κουραστεί να νιώθω συνέχεια ότι δεν έχω καμία αξία, ότι δεν έχω προσφέρει ποτέ τίποτα σε κανέναν. Παρόλο που ξέρω ότι δεν ισχύει, έχω προσφέρει πράγματα. Απλά δεν νιώθω σαν να έχω δώσει τίποτα. Μερικοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, ρε φίλε. Έχω θυσιάσει τόσα πολλά πράγματα. Έχω θυσιάσει τόσους ανθρώπους και πράγματα για κάποιον που νόμιζα ότι άξιζε, αλλά εν τέλει δεν άξιζε. Στην περίπτωσή μου, τώρα μιλώντας για μένα πάλι, δηλαδή με τσιγκούνεις και δεν μ' άρεσε να μιλάω ποτέ για κανέναν άλλον, μόνο εμένα. Μόνο εμένα, μιλάω μόνο για μένα, ρε φίλε, όλα είναι για μένα. Δεν με νοιάζει κανείς άλλος, έτσι είναι, σωστά. Αφού έτσι λένε, έτσι πρέπει να είναι. Ένας λόγος γιατί νιώθω μόνος μου. Έτσι θεωρώ, σωστά. Φίλε, ο πατέρας, γεια σας. Έχει βρει τώρα και την κόμενα κι αυτός. Και δεν έχουμε χρόνο για τον Πανούλη. Έχω πάρει πάρα πολλές φορές, τηλέφωνο να ρωτήσω, ρε μπαμπά, πάμε εκεί, πάμε αλλού, πάμε να πιούμε καφέ. Και πάντα την ίδια απάντηση, είτε α, δεν μπορώ, έχω κανονίσει δουλειά. Όχι, όχι. Είτε είναι α, έχω κανονίσει με άλλους φίλους, α, έχω μια δουλειά. Και τελικά, ρε φίλε, δεν βρισκόμαστε ποτέ. Τώρα καταλαβαίνω, μπορεί να έχει πολλές φορές δουλειά και όντως να μην μπορεί. Πάντα όμως, ρε φίλε, επειδή έχει τύχει πολλές φορές να τον πετυχαίνω έξω. Είχα πάει μια φορά με ένα φίλο μου πόρτο ράφτη, έτσι για χαβαλέ. Και τέλος πάντων, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο, ήθελα να του ζητήσω αν μπορεί να πετάξει εμένα και το φίλο μου μια στιγμή κάπου που θέλαμε. Και μου λέει, όχι, είμαι σε μια δουλειά. Τον παίρνω τηλέφωνο, έτσι, και μου λέει, όχι, είμαι σε μια δουλειά. Λέω, οκ, μπαμπά, δεν πειράζει, κανένα θέμα. Και εν τέλει καταλήγουμε στο εγώ και ο φίλος μου να πηγαίνουμε με τα πόδια. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Όσο πηγαίναμε, τον πετυχαίνω έξω, φίλε, τον πετυχαίνω έξω με φιλαράκια να τρώει σε ένα ψαράδικο. Τότε η δουλειά μου, λες, ρε μαλάχα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τώρα δεν έχω χρόνο να τα πω όλα, όλα τα παραδείγματα και μαλακίες τέτοιες. Αυτός είναι ένας λόγος που νιώθω μόνος. Άλλος λόγος, θα μου πεις τώρα, λογικό. Με έχουν παρατήσει φίλοι μου, ρε φίλε. Με έχουν παρατήσει διάφοροι που πίστευα ότι θα είναι μαζί μου σε αυτή τη ζωή, επειδή αυτό τους είχα υποσχεθεί κι εγώ και αυτό είχα σκοπό να κάνω, έτσι. Δεν δούλεψε, αδερφέ. Δεν δούλεψε. Φύγανε. Μερικοί φύγανε. Μερικοί φεύγουνε. Μερικοί θα φύγουνε. Ξέρεις τι θα πω? Όταν εγώ νιώθω μόνος, πολλές φορές μου αρέσει να πηγαίνω να βλέπω τον παππού μου στο νεκροταφείο. Νεκρός είναι αυτό. Ή να πηγαίνω καμιά βόλτα, ρε φίλε, μόνος μου. Από να βλέπω καμιά ταινία μόνος μου.
Δεν ξέρω γιατί, θα μου πεις τώρα, πάνω αφού νιώσεις μόνος, γιατί δεν πας με κάποιον. Δεν θέλω. Επειδή αυτά τα πράγματα που κάνω εγώ, τις περισσότερες φορές είτε μου λένε όχι, είτε μου λένε δεν μπορώ, δεν θέλω. Οπότε ποιο το νόημα να τους βγάζω έξω αφού θα ξέρω την απάντηση, έτσι. Δεν έχει νόημα. Έχουν αλλάξει τα φάρμακα 15.000 φορές και νιώθω τελείως άδειος, ρε φίλε. Νιώθω τελείως άδειος. Έχω ήδη ξεκινήσει τις μαλακίες που έκανα πριν κάνα χρόνο για να νιώσω καλύτερα. Αλλά αυτή τη φορά όχι για να νιώσω καλύτερα, μπας και νιώσω. Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που θα το τραβήξει το σκηνή, θα το τραβήξει για να δω μέχρι πόσο θα φτάσει. Και εκεί σταματάω. Μόνο μέχρι να φτάσω εκεί, τελευταία κλωστούλα από το σκηνή. Από τέτοιος μαλάκας είμαι κι εγώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πραγματικά δεν έχω άλλη. Δεν έχω καμιά λύση. Προσπαθώ και με τον ψυχολόγο, προσπαθώ και με την ψυχίατρο. Θέλω κάποιον, ρε φίλε, που μπορεί να με καταλαβαίνει λίγο σε ένα λίγο πιο βαθύ επίπεδο. Όχι να τον πληρώνω για να μ' ακούει. Κατάλαβες? Κάποιον να μπορεί να είναι εκεί, να στέκεται δίπλα μου, ρε φίλε, όταν τον χρειάζομαι ή όταν με χρειάζεται αυτός, να είμαι κι εγώ εκεί. Επειδή εγώ το γουστάρω αυτό. Μου αρέσει. Και να είμαι εκεί για κάποιον και να είναι κάποιος εκεί για εμένα. Επειδή αυτό με κάνει να μην νιώθω μόνος. Εν τέλει, καταλαβαίνω γιατί όλοι φεύγουν ή έχουν παράπονα από μένα. Καλά, εντάξει. Δεν λέω τώρα ότι δεν θα υπάρξει άνθρωπος που να μην έχει παράπονο. Φυσικά και θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν σε συμπαθούν και τέτοια. Αλλά όλοι ρε φίλε. Δηλαδή σκέφτομαι πραγματικά κάτι πρέπει να έχω κάνει και το αξίζω αυτό. Κάτι πρέπει να έχω κάνει. Χρόνια προσπαθώ να βρω τι έχω κάνει, ρε φίλε, και είναι όλοι έτσι απέναντί μου. Είναι ο τρόπος. Ένας λόγος είναι ο τρόπος που είμαι, ρε φίλε, ο τρόπος που μιλάω. Επειδή έχω μια συνεχές αυτή η λέξη, τόσο πάνω, ένταση, συνέχεια, και ποτέ δεν καταλήγει σε καλό, ρε φίλε. Πολλοί κουράζονται, πολλοί βαριούνται. Λογικό, δεν φταίνε. Λογικό να θέλει να φύγει ο άλλος αν εγώ κάνω έτσι. Λογικό να φύγει ο άλλος αν εγώ κάνω σαν πεντάχρονο. Λογικό. Αν ήμουν και εγώ στη θέση του, θα φεύγα. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή, ρε φίλε. Δεν αντέχω. Συνέχεια να είμαι αυτό το άτομο. Συνέχεια να είμαι αυτός που ξεχνιέται. Συνέχεια αυτό το άτομο που... Κατάλαβες? Δεν έχει νόημα, ρε φίλε. Αυτή η προσπάθεια που παίρνω από την ψυχίατρό μου, από τον ψυχολόγο μου, από την ίδια τη δικιά μου προσπάθεια, εν τέλει δεν καταλήγει κάπου. Μέχρι στιγμής δεν καταλήγει κάπου και έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος. Πραγματικά δεν έχω άλλη λύση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω κολλήσει. Θέλω να νιώσω αυτό το κάτι, ρε φίλε. Θέλω να νιώσω οτιδήποτε. Δεν μπορώ να νιώθω έτσι για μια ζωή. Δεν θα νιώθω για μια ζωή, δεν είμαι ηλίθιος. Προφανώς δεν θα νιώθω για μια ζωή. Κάποτε θα είμαι ok, ας πούμε. Πότε όμως θα έρθει αυτό το κάποτε, ρε φίλε? Πότε θα έρθει? Εγώ είμαι της υπομονής, ναι, ok. Πόσο ακόμα όμως, ρε φίλε? Δεν αντέχω πάρα πολύ. Για όλα φταίει ο Πάνος, δεν γίνεται να φταίει για όλα ο Πάνος. Δεν γίνεται αυτό, φυσικά δεν γίνεται. Και είναι κακό όταν εγώ λέω του αλλού τα δικά του λάθη. Να σου πω λίγο κάτι, εμένα με κρίνουν για πολλά πράγματα που κάνω, έτσι.
ότι μπορεί να κάνω κάτι κακό και δεν πρέπει. Εμένα με κρίνουνε γι' αυτό και εγώ πρέπει να κάτσω να το ακούσω αυτό, πρέπει να κάτσω να το λαμβάνω αυτό και να μην το ξανακάνω. Όταν όμως εγώ πάω και λέω το αλουνού, δεν μου αρέσει έτσι όπως κάνεις ρε φίλε, ηρέμησε λίγο, η συμπεριφορά σου δεν είναι σωστή, οτιδήποτε. Εκεί γίνομαι ο κακός. Εκεί γίνομαι ο παράλογος. Και αυτό δεν το λέω επειδή, α, ωραία, μου λες τα λάθη μου, θα σου λέω και εγώ τα λάθη σου για να νιώσω καλύτερα. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Επειδή νοιάζομαι. Και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και εν τέλει πιστεύουν ότι τους κάνω παρατήρηση. Όπως, παράδειγμα, ξέρω, οι μάνες μας, ρε φίλε, μας λένε... Μας κάνουν παρατηρήσεις τέλος πάντων, αλλά όχι για να κάνουν την παρατήρηση απλά. Για να ακούσουμε ρε φίλε, επειδή νοιάζονται για μας. Εμείς όμως δεν το καταλαβαίνουν αυτό και το παίρνουμε ως... μου κάνει μια παρατηρήση η μάνα μου επειδή έτσι. Δεν γίνεται να φταίω για όλα όταν προσπαθώ τόσο σκληρά να γίνω καλύτερα. Να είμαι καλός... καλύτερος και προς τους άλλους και κανείς δεν το βλέπει αυτό ότι προσπαθώ, ποιο το νόημα? Εγώ αυτή τη στιγμή δεν αγαπάω τον εαυτό μου αρκετά για να με νοιάζει το τι κάνω για εμένα ή σε εμένα. Προσπαθώ όμως, προσπαθώ, αλλά κανείς δεν το βλέπει. Κανείς δεν βλέπει ότι εγώ προσπαθώ. Αυτή είναι η διαφορά η δικιά μου με πολλούς. Ότι εγώ όντως προσπαθώ. Πολλοί κάτι και ταξίνουν. Απλά ζητώ ένα σημάδι ρε φίλε, κάτι να μου πει μπράβο ρε πάνω, κάνεις καλή δουλειά, ή κάποιον τέλος πάντων ρε φίλε για να μου το πει αυτό. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, είναι όλο παράπονα. Και φαντάζομαι ότι πολλοί νιώθουν έτσι και πολλοί είναι έτσι. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για μένα ρε φίλε, σε όλους μπορεί να γίνει αυτό. Σε όλους γίνεται αυτό. Απλά θεωρώ ότι μπορεί να μην το αναζητάω σωστά. Μπορεί γενικά να μην το αναζητάνε πολύ σωστά αυτό. Αυτή την έγκριση, αυτή την συμπαράσταση. Μπορεί να μην τους ζητάνε σωστά, ίσως για αυτή την παίρνουν. Βλέπεις άλλους να τα πάνε πολύ καλύτερα από σένα. Βλέπεις παιδιά στην ηλικία σου να είναι πιο χαρούμενα από σένα και ζηλεύεις. Ζηλεύεις πραγματικά με τα πράγματα που έχουν, με τα πράγματα που κάνουν. Και δεν σκέφτεσαι αυτά που έχεις εσύ ήδη. Άλλος ένας λόγος γιατί μπορεί να νιώθω μόνος μου ή γιατί μπορεί κάποιος να νιώθει μόνος του είναι επειδή όλο θέλει κάτι, όλο ζητάει κάτι. Όχι απαραίτητα με την κακή έννοια, αλλά συνέχεια ζητάει, δεν κάθεται να δει αυτά που έχει. Για να καταλάβει ότι ίσως δεν είναι όλα στραβά ρε φίλε. Ίσως κάτι καλό βγει κάποτε από αυτά που έχεις ήδη, από αυτά που θα πάρεις μετά. Θέλει δουλειά ρε φίλε, δεν ξέρω τι να κάνω πια. Έχω κάνει κι εγώ τις τραβές μου, τις μαλακίες και δεν θέλω να γυρίσω πίσω σε αυτά επειδή δεν έχω άλλη λύση. Δεν είμαι από αυτούς που δεν ψάχνει λύσεις. Αλλά με τόση ψυχοθεραπεία, με τόσα φάρμακα που έχω πάρει και ακόμα να μην έχω βρει λύση. Ναι. Ήταν να αλλάξω σχολείο, έτσι. Και δεν ξέρω αν θα αλλάξω ή όχι. Αλλά ήθελα να αλλάξω πρώτα απ' όλα λόγω δουλειάς. Επειδή θα είχα πρωινή βάρδια. Εν τέλει αυτή τη στιγμή όμως έχω απογευματινές βάρδιες. Αλλά δεν ήταν μόνο για λόγω δουλειάς. Ήτανε και για μια αλλαγή κλίματος ρε φίλε, στο σχολείο που πάω εγώ τώρα
δεν μ' αρέσει ρε φίλε. Έκανα μαλακία που δεν άλλαξα σχολείο από την πρώτη λυκείου. Η δευτέρα λυκείου μπορείς να αλλάξει μετά. Πριν πάω στο λύκειο, είχα πάρει τηλέφωνο σε ένα σχολείο στην Αγία Παρασκευή και νομίζω και στο Λαύριο, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Στην Αγία Παρασκευή είναι μια γνωστή μου εκεί που ήξερα, που ήξερα παλιά στο γυμνάσιο. Και αυτό είναι καλλιτεχνικό λύκειο. Εκεί ίσως μάθαινα κάτι χωρίς καμία πλάκα. Το σχολείο αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση που εγώ δεν μπορώ να το αντέξω, δεν μ' αρέσει. Κατάσταση όπως γίνεται χαμός, δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μάθημα. Και εγώ έτσι κι άλλως δεν μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά θυμάμαι στη Δευτέρα Λυκείου, στην πρώτη ειδικά, μετά αρχίσαμε και πέφταμε από Δευτέρα και μετά. Προσπαθούσα να παρακολουθήσω, προσπαθούσα να μάθω κάτι επειδή είχα και καλούς καθηγητές. Γαμώ την πουτάνα σου μέσα, γαμώ. Τώρα όλο και χειροτερεύει ρε φίλε. Ήθελα να αλλάξω σχολείο, μπας και αλλάξω το κλίμα, μπας και γνωρίσω καινούργια άτομα, να μην είμαι με τα άτομα που έχω κακό παρελθόν ή ανθρώπους που δεν θέλω να δω, ανθρώπους που θέλω να ξεχάσω. Δεν μου έτυχε όμως. Μου λένε επειδή δεν είσαι κάτοικος της περιοχής δεν μπορείς να έρθεις. Οπότε κολλήσαμε εκεί που είμαστε τώρα. Κάτι πρέπει να βρω, κάτι πρέπει να κάνω, δεν... Ή να πέσω να ξυπνάω και να νιώθω έτσι συνέχεια. Δεν το μπορώ. Και αυτές τις μαλακίες στα βίντεο που τραβάω, ξέρω, μπάσκετ θα δω στο μέλλον και λέω πόσο μαλάκας είμαι. Και τα λέω όλα αυτά. Έχω κουραστεί. Να νιώθω μόνος όλη την ώρα. Να κάνω μόνος μου πράγματα. Μου λείπει να μοιράζομαι πράγματα με έναν άνθρωπο που αγαπάω, με έναν άνθρωπο που μπορώ να εμπιστευτώ. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω πόσο θα αντέξω να είμαι μόνος μου. Δεν είμαι όσο δυνατός όσο είναι οι υπόλοιποι. Εγώ είμαι δυστυχώς ευαίσθητος μαλάκας. Τι να κάνουμε. Life's a beach, όπως λέμε. Έχω κουραστεί να είμαι η αιτία που κάποιος κουράζεται, που κάποιος βαριέται. Αλήθεια σου λέω, έχω κουραστεί να είμαι αυτή η αιτία. Εγώ να είμαι ο κουραστικός, εγώ να είμαι αυτός που κάνει τον άλλο να φεύγει. Έχω κουραστεί. Τέλος, φίλε, τέλος. Αλλάζουν όλα. Τέλος.